θυμό και αγανάκτηση προκαλεί στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους η εμψυχρό δολοφονία του 50χρονου υπαρχηφύλακα Γιώργου Τσιρόνη από Αλβανό Βαρυπινίτη νωρίς σήμερα το μεσημέρι, την ώρα που έκλειναν οι φυλακές του Μαλανδρίνου και οι κρατούμενοι έμπαιναν στα κελιά τους. Ο Αλβανός, που εξέτει ποινή κάθερξης για ανθρωποκτονία, επιτέθηκε με ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι στον άτυχο υπάλληλο, πατέρα δύο παιδιών, και του κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στην καροτίδα. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Άμφισσας, όπου όμως δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη. Από όσο γνωρίζω, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ο κρατούμενος επιτέθηκε στον συνάδελφό μου, του έφερε τρεις μαχαιριές, μία στο σώμα, μία στη μύτη και μία που του κόψε την καροτίδα, λέγοντας ότι αφού δεν με αποφυλακίζετε, εγώ θα σας σκοτώσω. Πριν από ένα χρόνο, στις ίδιες φυλακές, ο Αλκέτ Ριζά είχε κρατήσει ομήρους σοφρονιστικούς υπαλλήλους και είχε χρειαστεί επέμβαση της ΕΚΑΜ για να πιστεί να παραδοθεί. Στο Μαλανδρίνο κρατούνται περίπου 500 κατάδικοι, με το σοφρονιστικό προσωπικό να φτάνει μόλις τα 70 άτομα. Σήμερα η υπηρεσία είχε μόνο το προσωπικό επιφυλακής, γεγονός που, όπως φαίνεται, εκμεταλλεύτηκε ο Βαρυπινίτης. Ότι η κατάσταση μέσα στις φυλακές έχει φτάσει στο προχώρητο. Ότι η βία έχει γίνει ανεξέλεγκτη, βία τόσο μεταξύ των κρατουμένων, όσο και εναντίον του προσωπικού. Όσο η πολιτεία στέκεται απαθή σε αυτά τα πράγματα και δεν λαμβάνει μέτρα, αυτή η κατάσταση θα διωγγώνεται. Με αποκορύφωμα το σημερινό περιστατικό, το θάνατο του συναδέλφου μας. Η εμψυχρό δολοφονία έγινε μια ημέρα μετά την αναταραχή που επικράτησε σε δύο φυλακές της χώρας, με τους κρατούμενους να αρνούνται να μπουν στα κελιά τους, διαμαρτυρώμενοι για τη δημιουργία φυλακών υψής της ασφαλείας. Πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης συνδέουν τις κινητήσεις των κρατουμένων με το έγγραφο που διακινήθηκε μέσω δικηγορικού γραφείου και προκάλεσε την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αριουπάγου, η οποία ζήτησε να ερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της πρόκλησης σε τέλεση κακουργήματος. Οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι υποστηρίζουν ότι έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και αρκετές εβδομάδες.